Φρίκι, πώς έδρασαν οι σατανιστές δολοφόνοι. Ανησυχία στην Αθήνα για τη μαύρη μαγεία. Συζήτηση στο στούντιο και ζωντανές συνδέσεις. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τα επιτόκια. Ζωντανή συζήτηση με τον πρόεδρο της Εμπορικής Τράπεζας. Κατηγορηματική, σήμερα Τρίτη 28 Δεκεμβρίου και είναι μια κακή δυσιογραφικά μέρα. 5 εγκλήματα αποκαλύφθηκαν και συγκλώνησαν την κοινή γνώμη. Αποκορύφωμα, μια ανατριχιαστική μεσαιωνική ιστορία μαύρης μαγείας και εγκλήματος. Να τη δούμε λοιπόν από κοντά. Φρίκι από την κτηνοδία των δύο νεαρών σατανιστών που σκότωσαν δύο νεαρές γυναίκες, ασέλγησαν επί των πτωμάτων τους και γεύτηκαν το αίμα τους. Παρουσία μιας 18χρονης συνενόχου τους. Δράστες είναι ο Σιμάκης Κατσούλας και ο Μανουήλ Δημητροκάλης και συνένοχός τους η Δήμητρα Μαριέτη. Οι δύο νεαροί με άλλα περίπου 15 άτομα οργάνωναν από τριετίας τελετές μαύρης μαγείας, στις οποίες παρέσυραν νεαρά κορίτσια. Χώροι των σκοτεινών τελετών ήταν το σπίτι του Κατσούλα και το εγκαταλειμμένο εργοστάσιο Καμπά στο Κοροπή. Αρχηγή της ομάδας των σατανιστών δολοφόνων και βιαστών είναι σύμφωνα με την ασφάλεια η Ασημάκης Κατσούλας, 21 χρονών ναύτης, κάτοικος Παλίνης και ο Εμμανουήλ Δημητροκάλης, 19 χρόνων στρατιώτης στοιχείο, κάτοικος της ίδιας περιοχής. Το παιδί μας δώσαμε αγώνα 1,5 χρόνο και ήρθε και μας λέει, γονείς μου, είχατε δίκιο. Αυτοί πρόκειται περί εγκληματίες είναι, απατιώνες και κλέφτες. Θα τους σκοτώσουν αυτούς, μην τους αφήνει στην κοινωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνθέτουν τη συγκλονιστική ανατριχιαστική αυτή υπόθεση, οι δύο προσελήφθησαν τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον 15 κορίτσια και οργάνωναν τελετές μαύρης μαγείας. Είτε στο σπίτι του Κατσούλα, είτε σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη εργοστασίου Καμπά στην Παλίνη και ακόμη στη θέση Σέση του Κοροπίου. Έχει μπλέξει πάρα πολλά παιδιά. Ο άλλος. Αυτός έχει μπλέξει. Ναι. Απορροφούσε τη θέλησή τους. Τα έκανε πιόνια, τα διέταζε. Ό,τι ήθελε τα έκανε. Γενικά το δείχνε προς τα έξω, δηλαδή μπλούζουν νεκροκεφαλές, σταυρί, πεντάλφα κτλ. Από τις ως τώρα έρευνες αστυνομίας έχει προκύψει ότι στη διάρκεια τελετών μαύρης μαγείας στραγγάλισαν και στη συνέχεια βίασαν μία 14χρονη κοπελίτσα και μία 28χρονη μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Εκτός των άλλων και αφαίρεση αίματος, αφέμαξη αν θέλετε αίματος, σύριγγα από τα υποψήφια θύματα ή από άλλες γνωστές ή ακόμα και από σκυλιά τα οποία θυσίαζαν και το αίμα κατόπιν το έβγαινε. Η πρώτη είναι η Θεοδώρα Σιροπούλου από Θεσσαλονίκη, την οποία οι σατανιστές είχαν μοιήσει σε τελετές μαύρης μαγείας. Εξαφανίστηκε τη νύχτα της 28ης Αυγούστου. Την οδήγησαν στην περιοχή Σύση Κοροπίου, όπου ικανοποίησαν και τη σεξουαλική τους όρεξη για να τη φέρουν πιο κοντά στον κάτω κόσμο, στον κάτω άρχοντα. Στη συνέχεια την περιόλισαν με βενζίνη, την έκαψαν, ενώ αποτέλεσμα ήταν η φωτιά να επεκταθεί και να κάψει επίσης ολόκληρο το δάσος. Το δεύτερο θύμα των σατανιστών είναι η γαριφαλιά Γιούργα, η οποία έπεσε θύμα απαγωγής. Οδός Αμαλιάδος 16 στα Γλυκά Νερά. Εδώ έμεινε η άτυχη γαριφαλιά. Το σπίτι παραμένει κλειστό. Η δική της μετακόμισε στο καναλάκι Πρεβέζης. Φοβόμαστε τώρα και από τη μαύρη μαγεία. Φοβόμαι και κυκλοφορούσε το βράδυ έξω. Από αυτά που άκουσα, δηλαδή συγκλονίστηκα. Παρουσιάστηκαν ότι είναι αστυνομικοί και την επιβίβασαν στο αυτοκίνητο του πρώτου, ικανοποίησαν πάλι το ερωτικό του πάθος και τη πολτοποίησε το κεφάλι με μία πέτρα. Στο σπίτι του εγκέφαλου της πείρας των σατανιστών, όπως τον χαρακτηρίζει η ασφάλεια, Σιμάκη Κατσούλα, εδώ στην οδό Διονύσου 17, στην περιοχή της Κάντζας, οι πόρτες παραμένουν κλειστές για τους δημοσιογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Διονύση, μαθαίνω τώρα. Θείος. Τι συγγένεια έχει εδώ. Μαρίνα. Οι δράστες, αυτή ήταν σκότωμα. Πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, μπορώ να σας πω, ανεκτήμητο παιδί, ήσυχο παιδί, αλλά παρασύρθηκε. Οι δύο σατανιστές είχαν αποφασίσει να κάνουν κι άλλες ανθρωποθυσίες, είχαν επιλέξει τα θύματα τους ανάμεσα σε νεαρά κορίτσια, είχαν επιλέξει επίσης τους χώρους από όπου θα γινόταν οι θυσίες, αλλά υπαναχώρησαν την τελευταία μόλις στιγμή. Η οικογένεια δημιουργεί προβλήματα τεράστια αν ακούσει το παιδί της πηγαίνει στην εκκλησία ή πρόκειται να ιερωθεί. Ενώ αδρανεί εγκληματικά όταν το παιδί δεν γυρίζει καθόλου ή γυρίζει σε κατάσταση αλόφρονα υπό την επίρρεια των ναρκωτικών ή δεν γυρίζει καθόλου. Εδώ στην παλιά αποθήκη του Καμπά μετέφεραν οι δύο βιαστές την άτυχη γαριφαλιά Γιούργα. Πρόσφατα οι υπάλληλοι της επιχείρησης ανακάλυψαν ίχνη από τελετές μαύρης μαγείας. Η υπόθεση κρατούνταν στο σκοτάδι επειδή οι σατανιστές απειλούσαν και εκβίαζαν ψυχολογικά τα θύματα τους, λέγοντας ότι θα εξαγριωθούν εναντίον τους οι δαίμονες και ο άρχοντας του σκότους και οι οικογένειές τους θα πάθουν κακό αν μιλήσουν. Φρίκι λοιπόν είναι η μόνη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει το αποτρόπαιο αυτό γεγονός. Να συνδεθούμε αμέσως όμως με το εγκαταλειμμένο εργοστάσιο Καμπά στον Κοροπή, το οποίο αποτέλεσε όπως είπαμε χώρο τελετουργίας των σατανιστών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Αλέκος ο Μάρκελος. Αλέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλλη. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς πίσω μου βρίσκεται το εγκαταλειμμένο, η εγκαταλειμμένη αποθήκη τη συνοπία Καμπά. Σε αυτή την αποθήκη ήταν ο χώρος συγκέντρωσης και διεξαγωγής των τελετών μαύρης μαγείας.
τραγική σύμπτωση. Πριν από δεκαετίες, το ίδιο ακριβώς κτίριο ήταν το κολαστήριο της Γκεστάπο της περιοχής, όπου μαρτύρησαν, όπως μας είπαν οι περίοικοι, πολλοί αγωνιστές της τότε εποχής. Ποιος θα το περίμενε ότι δεκαετίες μετά, από αυτή την τρύπα που βλέπετε ανάμεσα στα δέντρα ακριβώς πίσω μου, θα έμπαιναν οι λάτρεις της μαύρης μαγείας και θα έκαναν τις δικές τους σατανιστικές τελετές. Εδώ, σύμφωνα με τα όσα μέχρι τώρα στοιχεία έχει συγκεντρώσει η αστυνομία, γινόντουσαν εκτός των άλλων όργια από τα μέλη της ομάδος, έγινε κατάποση αίματος από ορισμένα από τα μέλη και έφεραν και το ένα από τα δύο άτυχα θύματα. Εδώ στην περιοχή όμως αυτό δεν έγινε γνωστό σαν βόμβα, δεν μαθεύτηκε πιάνοντας τους κατοίκους να μην έχουν υποψιαστεί ή να μην έχουν ακούσει τίποτε. Και τι εννοούμε με αυτό? Όλοι με όσους μιλήσαμε από τώρα, αν και φοβούνται πολύ από τη στιγμή που έγιναν γνωστές οι διαστάσεις υπόθεσης, τονίζουν ότι κάτι είχαν ακούσει λιγότερο ή περισσότερο. Αλέκο, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε και στη συνέχεια. Ήξεραν λοιπόν ότι κάτι γινόταν σε αυτό το παλιό εργοστάσιο στην περιοχή. Αλλά κανείς δεν είχε μιλήσει. Πόσο καιρό ήταν εν γνώση οι κάτοικοι της περιοχής? Όπως θα διαπιστώσουμε από τα υπόλοιπα στοιχεία που θα σας παραθέσω, Έλλη Στάι, γνώριζε και η αστυνομία της περιοχής ότι κάτι σε σχέση με τη μαύρη μαγεία γινόταν εδώ και είχε κάνει και τις σχετικές ανακρίσεις. Είχε ενημερωθεί γιατί είχε ανακαλύψει πέρσι την άνοιξη το κρυσφύγετο των σατανιστών ακριβώς σε αυτό το σημείο. Και να το αποδείξουμε αμέσως. Έχω δίπλα μου έναν κάτοικο της περιοχής, έναν γείτονα. Είναι ο κύριος Σουιτσμές Παράσχος. Κύριε Παράσχο, ήρθαν κάποιοι εργάτες του Καμπά σε αυτή την εγκατελελειμμένη μέχρι τότε αποθήκη και μπήκαν μέσα γιατί αποφάσισε το εργοστάσιο να την ξαναχρησιμοποιήσει. Εσείς ήσασταν από τους λίγους ανθρώπους που ήρθατε εδώ και είδατε αυτά που βρισκόντουσαν μέσα πριν έρθει η αστυνομία. Την άνοιξη του 1993, τι ακριβώς είδατε? Αυτή την αποθήκη την είχαν εγκαταλείψει το εργοστάσιο Καμπά. Τώρα που την παρέλαβε ο Μπουτάρης, κάτι θεός, κάτι ήθελε να τη χρησιμοποιήσει για αποθήκη. Την ώρα όμως που ήρθε να ανοίξει, γιατί έμειναν έκπληκτοι οι εργάτες, είχαν δει κάτι ομοιώματα, κάτι νεκροκεφαλές σε πανό επάνω, μάλιστα το ένα πανό ήταν και μεγάλο. Το δεύτερο πανό ήταν μικρότερο και είχε το Χριστό, δύο σταυρούς, αν θυμάμαι τρεις, γιατί δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε κοντά να δούμε τόσο λεπτομέρειες, διότι περιμένανε, είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία, μας είπαν οι εργάτες αυτοί που είχαν πρώτοι δει το συμβάν, και περιμένουν την αστυνομία να κάπου να ρωτήσει εκεί, να δει τι θα γίνει. Και γι' αυτό δεν τα ακουμπούσαν. Και στη στιγμή εκείνη δεν μπορούσε, δεν τα πιάσε κανείς. Ήρθε τελικά η αστυνομία? Εγώ προσωπικά δεν είδα, γιατί εργαζόμουν και δεν μπορούσα να περιμένω. Πήγα στην δουλειά. Όπως ενημέρωσαν όμως και εργάτες του Καμπά, ήρθε η αστυνομία. Πρέπει να έρθει η αστυνομία, εγώ δεν ήμουν εκεί. Έλαβε και διαστάσεις στην περιοχή για ανακάλυψη αυτή. Κάτι πρέπει να κάνει η αστυνομία, δεν πιστεύω. Να σας ρωτήσω, εσείς μπήκατε λίγο μετά τους εργάτες. Μπορείτε να περιγράψετε αυτά που είδατε εσείς προσωπικά? Όπως ήταν αυτά, ήταν κάτι μπαλέτες και είχαν βάλει κάτω ένα πανό νεκροκεφαλή, το οποίο είχαν τοποθετήσει ομοιώματα. Απέναντι στον τοίχο. Ομοιώματα τον λέτε? Ομοιώματα ήταν αυτό, με κερί. Ανθρώπων? Ήταν ανθρώπων, βέβαια. Ήταν όπως έχει κάτι πλαστικά πράγμα, αντικείμενα, με κερί ήταν τώρα, άλλα με κερί, άλλα με πλαστικά, κάτι τέτοιο ήταν. Και απέναντι στον τοίχο πάλι είχε δεύτερο πανό, πιο μεγαλύτερο. Αυτό όπως ήταν κάτω μια μπαλέτα και είχαν στρώσει, φαινόταν ότι ήταν όπως ένα τραπέζι. Το σημείο αυτό έτσι. Κύριε Παράσχο, να σας ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Εσείς από πότε είχατε λάβει γνώση, είχατε μάθει ότι υπάρχουν αυτά τα ευρήματα εκεί σε αυτό το παλιό εργοστάσιο? Αυτό το εργοστάσιο το είχε η εταιρεία Καμπά, το είχε εγκαταλείψει. Ναι, εσείς πότε τα μάθατε αυτά τα οποία μας περιγράφετε? Τα μάθαμε την ημέρα που ήρθαν οι εργάτες να ανοίξουν. Πότε ήταν, μας θυμίζετε? Ήταν άνοιξη τώρα. Άνοιξη πέρσι, άνοιξη του 1993. Το 1993 βεβαίως. Ναι, αλλά δεν έγινε τίποτα μετά από αυτό, παρόλο που το ανέφεραν. Το ανέφεραν και, αλλά ο κόσμος είναι τώρα από το σημείο που μπαίνανε αυτή η είσοδο. Είναι απομονωμένο. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί, Έλλη Στάι, είναι ότι λίγη ώρα πριν από 20 λεπτά, βρισκόμουν στο καφενείο της περιοχής και σχεδόν όλοι μου είπαν ότι λιγότερο ή περισσότερο είχαν ακούσει κάτι σχετικό. Και όλοι γνώριζαν ότι είχε γίνει έρευνα στην περιοχή μετά τις ανακαλύψεις αυτές. Πάντα μιλάμε για την άνοιξη του 1993. Και να μην παραπλανηθούν οι τηλεθεατές μας στο γεγονός ότι σήμερα είναι καλά φωτισμένο το παλιό εργοστάσιο. Η περιοχή εδώ είναι κατασκότεινη και δεν υπάρχει πιθανότητα να δει κάποιος ανθρώπους που έρχονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και μπαίνουν από αυτή τη μικρή είσοδο.
Όπως όμως μας έλεγαν άλλοι κάτοικοι της περιοχής, εκτός από τελετές μαύρης μαγείας, ήταν γνωστό το σημείο αυτό στους αστυνομικούς, γιατί είχαν γίνει πολλές καταγγελίες για Αλβανούς, οι οποίοι ζητούσαν κατά περιόδους άσυλο εδώ πέρα, για διαμονή τις κρύες νύχτες του χειμώνα, αλλά και κατά το περσινό φθινόπωρο. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς, άλλωστε ακριβώς το αντίθετο διαβεβαιώνουν οι κάτοικοι, ότι δεν γνώριζε η αστυνομία. Οπότε τα ερωτήματά μας θα μεταφερθούν σε λίγο στο Διευθυντή της Ασφάλειας, τον κύριο Αποστολόπουλο, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, Αλέκο Μάρκελε, από το στούντιο του Sky. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωσή σου. Να συνεχίσουμε όμως να πούμε ακόμη ότι για το συγκλονιστικό αυτό θέμα θα μιλήσουμε στη συνέχεια των ειδήσεων με τον Διευθυντή της Ασφάλειας, τον κύριο Δημήτρη Αποστολόπουλο, και τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου, τον κύριο Ιωάννη Χατζηδάκη. Πόσο βαθιά έχουν φτάσει τα πλοκάμια της σατανολατρίας στη χώρα μας? Αρκεί να θυμηθούμε την καθηγήτρια από την Κοζάνη, η οποία αντί να διαπαιδαγωγεί τις μαθητριές της, τις οδηγούσε στα σκοτεινά μονοπάτια της μαύρης μαγείας. Αν λοιπόν οι συμβουλές που δίνει ένας άνθρωπος, είτε σε κορυφάκι, είτε σε μεγάλους, είτε σε εσάς, είναι κακούργημα, τότε όλη η Ελλάδα είναι κακούργη. Η 31η Μαΐου θεωρείται από τους σατανιστές η μεγάλη μέρα του κακού. Τότε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, γίνονται τα πάντα. Γίνονται τελετές με έρωτα, ναρκωτικά, φόνος και μετά τη γιορτή που κάνουν, πίνουν ανθρώπινα αίμα. Ο τρόπος μίμησης των μικρών παιδιών στη σατανολατρία μοιάζει με ζωντανό εφιάλτη. Ξεκίνησε το παιδί με το να βάζει σε τζιντερέγγια, όπως έλεγε, γάτες, να τσιφράζει ζωντανές όπως ήταν και να δένει, ας πούμε, το καπάκι και να χτυπιέται μέσα η γάτα, μόνο και μόνο για να βλέπει, να υποφέρει το ζώο και να νιώθει τον ίδιο.